Εδώ ο Κολοκοτρώνης, εδώ ο Παπαφλέσσας, εδώ ο Μητροπολίτης Βρασθένης Θεοδόρικος, εδώ ο Επίσκοπος Έλους Άνθιμος, εδώ ο Πετρόμπεης, εδώ ο Δελιγιάννης, εδώ όλοι οι αγωνιστές, περίπου τους 5.000 τους αναβιβάζουν οι ιστορικοί. Και το χωριό του το έπαλε από την παρουσία του ζήλου της αποφασιστικότητος για τον αγώνα και της διαβεβαιώσεως ο ένας τον άλλον να αγωνιστούν για την ελευθερία του έθνους μας, για την αποκατάσταση της Ελλάδος μας, με ένα σύνθημα: ελευθεριά ή θάνατος. Βλάσης Κωνσταντίνος, βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας. Εκ μέρους περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Πέτρος Δαντούλης. Μέρος των ενόπλων δυνάμεων, συνταγματάρχης Τζανής Βασίλειος, εκπρόσωπος τετάρτης ιεραρχίας. Του σωμάτων ασφαλείας, ο κύριος Γκίκας Αντρέας της αστυνομικής διεύθυνσης Αρκαδίας. Δήμος Τρίπολης, ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτριος Παυλής. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας των Αποταχού Παπαρέων Αρκαδίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέα Πετροκατοίκων, σας καλωσορίζουμε στο χωριό μας και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ πιστοί στο καθήκον της μνήμης για να τιμήσουμε τους αγωνιστές αρχηγούς και πλαρχηγούς, οι οποίοι στις 6 Απριλίου του 1821, με πρωτοβουλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του γέρου του Μοριά, συνήλθαν σε σύσκεψη για να αποφασίσουν με ομοψυχία την κοινή στρατηγική για την απελευθέρωση του Τριπολιτσάς από τον τουρκικό ζυγό. Το χωριό μας έτυχε να φιλοξενήσει το πρώτο πολεμικό συμβούλιο της Επανάστασης, όπου τέθηκε ο κορβονιαίος λίθος για την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς για τον φάγμα του 1821. Γιορτάζουμε και σήμερα ένα μέρος του θαύματος και συνειδητοποιούμε όλοι ότι πράγματι θαύματα γίνονται και στην ιστορία και στη ζωή των ανθρώπων και των εθνών. Μήπως δεν είναι θαύμα αυτό που έγινε στην Πελοπόννησο και κατά επέκταση όλη την Ελλάδα έπειτα από μια περίοδο σκλαβιάς αιώνων ολόκληρων που μπόρεσε ο λαός μας να επιβιώσει. Να επιβιώσει κάτω από δύσκολες οικονομικά βιωτικές, κάτω από δυσκολίες κοινωνικές πολιτικά σκληρότατες, κάτω από δυσκολίες δυναστικές, που οι δυνάστες είχαν σαν σκοπό να μεταβάλουν αυτόν τον ευλογημένο τόπο εξ ολοκλήρου και όχι μόνο να τον καταστήσουν δικό τους, αλλά να αλλάξουν τις καρδιές των ανθρώπων και οι καρδιές των ανθρώπων να αντιστάθηκαν. Να το θάγμα. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 πέτυχε γιατί ήταν αποτέλεσμα της θέλησης, της ομοψυχίας και των προσπαθειών όλων των Ελλήνων. Η επέτειος αυτή μας δίνει την ευκαιρία και μας παρέχει τη δυνατότητα όχι για να τιμήσουν και να αποτιμήσουν την προσφορά ενός εκ των μεγαλύτερων ανθρώπων της ιστορίας μας, αλλά και να επισκοπήσουμε την πορεία του νεότερου ελληνισμού από τις μεγάλες ώρες της ευεργεσίας μέχρι τις ημέρες μας. Μια πορεία που χαρακτηρίζεται από την ανάταση και την έξαση των αγώνων και των θριάβων για την ελευθερία και για την εθνική ανεξαρτησία. Μια πορεία που καθαγιάζεται από την αποθέωση της ενότητας και του αγωνιστικού ήθους, αλλά και στιγματίζεται την κατάρρευση του δικασμού και της αυτοκαταστροφής.
Τιμούμε το θρηλυκό γέρο του Μοριά, τον Θεόδωρο Κορκοτρώνη, τον εμπνευστή και εκτελεστή του θαύματο ενιπή δευτεριά. Τον άνθρωπο που αποτελεί ένα σπάνιο συνδυασμό των εργατών τη φυλή μα. Τον άνθρωπο που δεν έχασε ποτέ την πίστη του στην ανάσταση του γένους. Τον άνθρωπο που έζησε και αγωνίστηκε με το όρμα μια πατρίδα ελεύθερη, μεγάλη και μονιασμένη. Στέκεται πάντα όρθιο και επίκαιρο για να μα διδάξει, να μα ελέγξει, να μα κρίνει και να μα καθοδηγήσει. Δύο υπήρξαν οι βασικέ του ιδέε για τα ηθικά του κινήτρα. Πατρίδα και ελευθερία. Και μια κυρίαρχη κατεύθυνση και αποτροπή. Φωτιά και τσεκούς στους κινημένους. Όμως για να υπάρξουν οι δύο ταυτόσιμες έννοιες πρέπει να υπάρχουν ελεύθεροι Έλληνες που να μπορούν να παραμένουν απροσκύνητοι και όρθιοι σε κάθε εμπόδιο, σε κάθε δοκιμασία. Γι' αυτό δεν πάει να μας καλεί και να μας νομοθετεί με τη φωνή του που εξακολουθεί ως σήμερα να ησυχεί μέσα από τους αιώνες. Αγώνας μιας και τίποτα δεν μας χαρίζεται και όλα πρέπει να κερδίζονται με προσπάθεια και με θυσίες. Δεν πάει να μας θυμίζει ακόμα και σήμερα ότι το καθήκον προς την πατρίδα συνεχίζεται υπόλοιπη μορφή. Έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε στους πόθους και στις προσδοκίες του. Σήμερα, προπάντως σήμερα, το εθνικό μήνυμα του γέρου του Μοριά είναι περισσότερο από ποτέ άλλο ότι επίκαιρο και ζωντανό. Το μήνυμα που άκουσε με την τελευταία του φράση πριν πετάει μιλώντας στο γιο του ήταν: είστε πάντοτε ομονιασμένοι. Σήμερα που η ιστορία φαίνεται ότι γράφεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην περιοχή μας, σήμερα που η χώρα βιώνει μια οικονομική, κοινωνική και ηθική κρίση, σήμερα που με την κρίση ξαναπληρώνουμε σαν χώρα και σαν λαό την άγνοια της ιστορίας μας και το μήνυμα της ελληνικής επανάστασης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας καλεί να ακούσουμε έστω και την ίστατη στιγμή τις εταιρικές του συμβολές και να αγαπήσουμε αληθινά τον συνάνθρωπό μας βάζοντας το συμφέρον του συνόλου πάνω από το ατομικό. Μας καλεί να επαναστατήσουμε ενάντια σε όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα που με κάθε τρόπο εισβάλλουν στη ζωή μας και μας οδηγούν στην κοινωνική αδιαφορία και την ηθική κατάπτωση. Μας καλεί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να επαναστατήσουμε ενάντια στον κακό μας σε αυτό, να βελτιωθούμε ως άτομα και ως πολίτες. Πολέμησε στα Βαγιανά! Καλημερένη κύτταρα! Είχα γιοντάρει στην καρδιά γιατί παθούσα λεφταριά! Ήμουν και στην Τριπολιτσά, δίπλα στο γέρο του Μοριά. Τον δράμα λιεδιώτσαμε, τους Έλληνες ενώσαμε. Τα σκλάβη για χρόνια πολλά, μετά φτιάξαμε στρατιά. Αρχηγέ Κολοκοτρώνης, ευχαριστούμε για όλα αυτά. Το Πάπαρ είναι ελεύθερο και σε τιμά. Ήρωες του 21, σας αγαπάμε μέσα από την καρδιά. Αθάνατε μας ήρωα, γέρο του Μοριά, σε σένα η πατρίδα μας σωστά τη λευτεριά. Εσύ με την αγρία σου και το χρυσό σου το σπαθί, έκανες η Ελλάδα μας τότε να αναστηθεί. Γι' αυτό και σε ερτάζουμε σαν ελευθερωθεί και ο καθένας στην καρδιά μια θέση σου κρατεί. Ερτάζω πατρίδα σε κάθε μαριά, μυρίζουν οι δάφνες γελά ελευθεριά. Σε αυτή τη γιορτή μας ελάτε παιδιά, ψηλά τη σημαία, ψηλά την καρδιά. Ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά, μονάχη σαν λιοντάρια στις ράχες στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όσους συγγενείς. Κάλλιωνε μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Από όλες τις πατρίδες εσείς οι πιο τρανοί, Ελλάδα μου ωραία, Ελλάδα μου τρανή. Όσοι χρόνοι και αν πέρασαν και όσοι χρόνοι και αν ήρθαν και πέρασαν εχθροί, εσύ θα μείνεις πάντα ορθή, πάντα ορθή. Γιατί είσαι για παιδιά σου τα πιο τρανά παιδιά που πολεμούν γενναία για την ελευθερία. Σαφρότα, αντριωμένη, χέρο, χέρο.